Κύριε Καπάτα. Ναι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτή τη στιγμή και... Καλημέρα σας. Αυτή τη στιγμή ανοίξαμε το κέντρο εφοδιασμού και διαχείρισης των υλικών που αφορά τις προσφυγικές δομές αρχικά στην Αττική και σε δεύτερη φάση όπου μπορούμε και στην υπόλοιπη χώρα. Το κέντρο διαχείρισης είναι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχει υπογραφεί μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπαδεράκη το αντίστοιχο σχέδιο συνεργασίας. Το κέντρο φτιάχτηκε εντός 48 ερών. Ήταν μια παλιά αποθήκη που είχε χρησιμοποιηθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σήμερα είναι έτοιμη να υποδεχτεί ό,τι χρειάζεται προκειμένου και εμείς να εφοδιάσουμε τη σειρά μας. Αυτά που βλέπουμε πίσω, αυτά που βλέπουμε πίσω τα έχουν δώσει άνθρωποι, πού μπορούν να δώσουν, αν θέλει κάποιος σήμερα, αύριο. Ισχύει ότι μπορούν να σας δίνουν πράγματα, γιατί μας ρωτάνε. Ακούστε με κάτι. Εμείς εδώ και μήνες που επιχειρούμε είτε στο ελληνικό, είτε στο Taekwondo, είτε στον Ελαιώνα, στις υπόλοιπες δομές, η πρώτη ανάγκη που είδαμε είναι ο σχεδιασμός του εφοδιασμού του χώρου, των χώρων. Δηλαδή είχαμε παρατηρήσει ότι πάρα πολλοί κόσμος φέρνει οτιδήποτε θέλει χωρίς κανένα σχεδιασμό. Ωραία, να γίνουμε κάπως, κύριε Καπάτα, βοηθήστε μας να καταλάβουμε. Έχει κάποιος Να σας πω τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς από σήμερα θα εκδίδουμε ανακοινώσεις στο site της Περιφέρειας, το οποίο θα το δίνουμε και σε όλα τα μέσα και παρακαλούμε να μας βοηθήσετε. Και θα ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα. Τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Όχι γενικά και αορίστως βοήθεια. Εντάξει. Αυτό επειδή εμείς έχουμε διασύνδεση με τα κέντρα των προσφύγων. Σήμερα δηλαδή τι έχετε, θέλετε κάτι. Άνθρωποι. Ακούστε με κάτι. Σήμερα ανοίξαμε και σήμερα παίρνουμε τις ανάγκες από όλα τα κέντρα υποδοχής. Με βάση τα κέντρα υποδοχής, μέχρι το βράδυ θα έχετε μία λίστα με το τι χρειαζόμαστε και τι δεν χρειαζόμαστε. Και θα σας βοηθήσουμε και παρακαλούμε για τη δικιά σας βοήθεια. Παρακαλούμε για τη δικιά σας βοήθεια. Και θα είμαστε ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το βράδυ. Θα είμαστε εδώ. Οι εθελοντές μας με χαρά. Ωραία, εντάξει. Θέλει να φέρει λοιπόν, κάτι. Θα τα ξαναπούμε. Στέλνετε και παρακαλούμε να μας βοηθήσετε. Εντάξει. Λοιπόν, δώστε μας εσείς τι χρειάζεστε και θα... Εστιασμένα και λοιπόν, όχι εντάξει, εστιασμένα και όχι ό,τι να είναι. Πάμε στον Παναγιώτη Μανή, πάμε στην Ιδοφέρεια. Ευχαριστώ και εγώ. Μια εικόνα και από εκεί.